εργαζόμενοι της Αθήνας. Συναντιόμαστε σήμερα εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, όλοι όσοι βιώσαμε με τον πιο τραγικό τρόπο τις μεγάλες καταστροφές στις περιουσίες μας και στο βιός μας από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, τις πλημμύρες, τους σεισμούς. Όλοι όσοι τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε ίδιες τραγωδίες. Είμαστε σήμερα εδώ οι ρετσινάδες από τη Βόρεια Εύβοια και τα Γεράνια Όρη, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι μεγισοκούμοι, οι επαγγελματίες και βιοτέχνες, οι νέοι και οι γυναίκες από την Εύβοια, την Υγεία, την Αχαΐα, την Αρκαδία, την Μεσσηνία, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, την Ετωλοκαρνανία, την Κρήτη, αλλά και την Βαρεπόπη, Τρακομακεδόνες, την Μάντρα, μαζί με τους εργατοϋπάλληλους και τους νέους της Αθήνας. Γιατί όλοι είμαστε θύματα διαχρονικά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων κυβερνήσεων που λογαριάζουν σαν κόστος την προστασία της ζωής μας. Είμαστε σήμερα εδώ όλοι όσοι μας πνίγει το δίκαιο για να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να ζήσουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια, να διεκδικήσουμε εδώ και τώρα άμεσα μέτρα για την επιβίωση των οικογενειών μας, για αποζημιώσεις στο 100%, για όλες τις καταστροφές σε σπίτια, υποδομές, καλλιέργειες, ζώα, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Είμαστε σήμερα εδώ για να διεκδικήσουμε ζωή και δικαιώματα που μας στερούσαν και πριν από τις καταστροφές. Το δικαίωμα στην προστασία της υγείας που οι κατάστασεις έγιναν υπόφοροι ακόμα περισσότερο τα δύο τελευταία χρόνια με την πανδημία. Να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών μας που πληρώνουμε ακριβά για να τα στηρίξουμε. Το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς μας, εγγυημένο εισόδημα σε όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους και αυτοαπασχολούμενους, δωρεάν καθολική και δημόσια κοινωνική ασφάλιση για όλους. Συναντιόμαστε σήμερα εδώ όλοι οι πληγέντες από τις πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, για να πετήσουμε εδώ και τώρα μέτρα αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας αντισεισμικής θωράκισης. Γιατί δεν είναι της σπήρας μας γραφτό σε κάθε πυρκαγιά να κεγόμαστε, σε κάθε βροχή να πτυχόμαστε, σε κάθε σεισμό να κρεμίζονται τα σπίτια μας, να καταπλακωνόμαστε από τα συντρίμια. Οι καταστροφές από τα φυσικά φαινόμενα μπορεί να αποφευχθούν, ιδιαίτερα σήμερα με τα τεράστια άλματα της επιστήμης και της τεχνικής. Οι καταστροφές και οι τραγικές συνέπειες που βιώνουμε είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, διαχρονικά που λογαριάζουν σαν κόστος τα μέτρα προστασίας μας. Γιατί δεν αφήνουν όφελους στους επιχειρηματίες. Θέλουν τα χρήματα που μόνο ο λαός πληρώνει από τη δυσβάστατη φυρολογία να γίνεται κίνητρο χρηματοδότησης προνόμια για τους λίγους. Η Βόρεια Εύβοια κάει και με μηδέν ποφόρ, με μια φωτιά που πήγαινε με την όπιστε, γιατί δεν πάρθηκε κανένα μέτρο καθαρισμού του δάσους από τις καταστροφές του περσινού χιονιά, διάνοιξης και καθαρισμού δρόμων, αντιπυρικών ζωνών, αλλά γιατί ακόμη τα μέσα καταστολής δεν επαρκούσαν. Τις πρώτες μέρες που ήταν ακόμα στην αρχή της εξέλιξης της φωτιάς δεν πέταξαν ούτε για δείγμα ένα πυροσβεστικό, ένα αέριο μέσο. Όσο ξαπλωνόταν και μεγάλο το μέτωπο, τα χωριά σώθηκαν από την αυτοθυσία των κατοίκων και όχι από τα πυροσβεστικά μέσα, γιατί δεν υπήρχαν. Τα δασαρχεία Λίμνης και Ιστιαίας είχαν ζητήσει 200.000 ευρώ για τις ανάγκες προστασίας των δασών της περιοχής μας. Δόθηκαν μόνο 28.000. Από αυτό και μόνο το γεγονός μπορεί να γίνει αντιληπτό στον καθέναν το μέγεθος της αδιαφορίας. Ή καλύτερα, για ποιες ήταν οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Γι' αυτό που μας τριβηλίζουν το μυαλό για
για την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι, φίλοι και φίλες συμπατριώτες, η κλιματική αλλαγή η αιτία των καταστροφών. Ούτε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά ούτε και ο κακός τους ο καιρός. Είναι προδιαγραμμένα εγκλήματα της πολιτικής τους, με ηθικούς αυτούργους, την αντιλαϊκή πολιτική που μετρά ως όφελος τα κέρδη των επιχειρηματιών και κόστος τα δικαιώματα και την προστασία της ζωής μας. Άλλωστε, έτσι δεν λογαριάζουν τη ζωή μας όταν απολυόμαστε από τη δουλειά, χάνοντας ζωές, γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια, γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Έτσι δεν χάνονται κάθε χρόνο συνάδελφοί μας, συνάνθρωποι μας, στους χώρους δουλειάς, όπως τα τελευταία χρόνια με τον τραγικό θάνατο του εργάτη της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Θέλουμε εδώ, από το κέντρο της Αθήνας, να ανταποδώσουμε την ελληνική μας στον ηρωικό αγώνα των εργαζομένων της Κόσκο. Αγώνας που, στηριγμένος στην αλληλεγγύη της αγωνιστική ενότητα, έφερε με την πρώτη σημαντική νίκη για τους τιμενεργάτες. Όπως πριν από λίγες μέρες οι εργαζόμενοι της διανομής στην ΕΦΟΥΔ. Στο κοινό αγώνα στην αλληλεγγύη παίρνουμε όλη δύναμη. Μπορούμε να μετρήσουμε νίκες. Φίλες και φίλοι εργαζόμενοι της Αθήνας, στην Βόρεια Εύβοια, τρεις μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ζούμε την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης, που συνεχίζει να μην παίρνει μέτρα άμεσης στήριξης για την επιβίωσή μας. Να μην προχωρά σε αποζημιώσεις το 100% όλων των ζημιών. Η εγκληματική της πολιτική, μαζί με τους άλλους κρίκους της κρατικής αλυσίδας, περιφέρεια και δήμους, έχουν αφήσει ανοχήρωτη την περιοχή και με την πρώτη βροχή πλημμύρισαν χωριά, κάνοντας την καταστροφή ανεπανόρθωτη. Ζούμε κυριολεκτικά με τον φόβο των επόμενων βροχών. Ζούμε με τον εφιάλτη μιας νέας καταστροφής. Και μόνοι μας παίρνουμε μέτρα προστασίας που φυσικά δεν επαρκούν. Μέχρι σήμερα δεν έχει πέσει ούτε ένα κυβικό βετόν για αντιπλημμυρικά σε όλη τη Βόρεια Εύβοια. Είναι ή δεν είναι εγκληματικές λοιπόν οι ευθύνες τους? Όταν ακόμα ήταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά, το Σωματείο των Ρετσινάδων, ο Αγροτικός Σύλλογος, οι Επιτροπές Πυροπτήτων απαιτήσαμε άμεσα την ελαιοποίηση αντιδιαβλωτικών αντιπλημμυρικών έργων με ευθύνη του κράτους, των δασαρχείων, αξιοποιώντας το έπερο και μεγάλο δυναμικό των δασεργατών και ρητινοκαλλιεργητών και κατοίκων της περιοχής. Αυτό που καλά γνωρίσαμε τρεις μήνες τώρα είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης, της περιφέρειας και τους δήμου, και των Δήμων να μας καθησυχάσουν, να μας κρατήσουν σε αναμονή, να σπείρουν την απογοήτευση, εάν δεν τα καταφέρουν να συνενέσουν στην εγκληματική πολιτική τους. Επιδίωξαν και επιδιώκουν να διασπάσουν τον αγώνα μας, προσπαθώντας να φέρουν σε αντιπαράθεση τους ρετσινάδες με τους κτηνοτρόφους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους. Τον ένα χωριό με το άλλο. Και αφού δεν τα κατάφεραν, πήρα την απάντηση που τους τέριαζε στο πρωτοφανές συλλαγητήριο στις 21 Αυγούστου στη συναυλία διεκδίκησης και αλληλεγγύης. Τις δεκάδες επιτροπές και τις γενικές συνελεύσεις στα χωριά μας. Το δυνάμωμα του Σωματείου των Ρετσινάδων και του Αγροτικού Συλλόγου. Δυναμώσαμε τον συντονισμό με τους πυροπαθείς από την κεντρική Εύβοια. Επιστράτευσαν ακόμα και τον θεοπαίχτη, τον κύριο Μπένο, πρώην υπουργό του Πασόκ, ορίζοντας τον επικεφαλή μιας επιτροπής ανασυγκρότησης, όπου συμμετέχουν όλα τα ευαγή ιδρύματα επιχειρηματιών στις κατασκευές, στον τουρισμό, την ενέργεια, που τώρα εμφανίζονται σαν ευεργέτες μας, που θα μας σώσουν για να βάλουν στο χέρι τα φιλέτα της περιοχής για τις επιχειρηματικές τους business. Αυτούς τους ευεργέτες, εσείς οι εργαζόμενοι της Αθήνας, τους γνωρίζετε στους χώρους δουλειάς σας. Με τα τσακισμένα μεροκάματα, τους μισθούς πείνας, τα 12 ώρα, τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, πληρώνοντας ακόμα και με το αίμα σας τις άθλιες συνθήκες υγείας και ασφαλείας στα κάτεργα των ευεργετών. Το ίδιο
μέλλον ετοιμάζουν και για εμάς και τα παιδιά μας, όσοι φυσικά απομείνουν στην περιοχή μας. Αυτά ήδη τα ζούμε με τους εργολάβους, τις εταιρείες, στα έργα που αναλαμβάνουν με όρους δουλειάς για όσους είναι τυχεροί να κάνουν κανένα μεροκάματο. Τα ζούμε με την επιλεκτική διανομή ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους σε συνεργασία με τους δημάρχους της περιοχής μας. Με το συνεχή αγώνα μας από την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς, από την πρώτη μέρα που αντιμετωπίσαμε τις πύρινες φλόγες για να σώσουμε τα σπίτια μας και τα χωριά μας, αφήνοντας το 112 στη συνέχεια και με την οργάνωση του αγώνα μας, βάζοντας μπροστά τις άμεσες ανάγκες μας, ασκήσαμε και ασκούμε πίεση στους κυβερνώντες, στην περιφέρεια και στους δήμους της περιοχής. Και γι' αυτό το λόγο μετράμε ορισμένα αποτελέσματα. Εμείς οι Ρετσινάδες καταφέραμε να βάλουμε στην ατζέντα της συζήτησης με τους απεσταλμένους της κυβέρνησης την άμεση απασχόλησή μας στο δάσος και την ανασύστασή του. Και η πίεσή μας αυτή οδήγησε την κυβέρνηση να αποδεχθεί την 7ετή προς το παρόν απασχόλησή μας με 800 ευρώ καθαρά και ασφάλιση. Και φυσικά συνεχίζουμε τον αγώνα μας πιέζοντας και για 15ετή απασχόληση. Για να αναστήσουμε το δάσος, να καταστήσουμε παραγωγικό για τις επόμενες γενναίες. Τους προβληματίζει το γεγονός ότι συνεχίζουμε οργανωμένα με πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις την προσπάθεια διεκδίκησης του δίκαιου μας. Συσπηρώνοντας το λαό της περιοχής στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Πυροπτήκτων Βόρειας Εύβοιας. Έτσι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Θα νιώσουν την αγωνιστική μας ανάσα διαρκώς μπροστά τους μέχρι να υλοποιηθούν οι απαιτήσεις μας, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να ζήσουμε στον τόπο μας. Στον τόπο που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Άλλωστε για μας δεν υπάρχει άλλος πιο αποτελεσματικός δρόμος από τον δρόμο του αγώνα. Αυτό που μας δίδαξε η τρίμηνη πείρα από τον αγώνα μας, αντιμετωπίζοντας δεκάδες δυσκολίες και αταλάντευτα συνεχίζουν. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Επιστρέφουμε, πάμε ξανά στα χωριά, στους συλλόγους μας, στις οπετροπές. Οργανώνουμε συνελεύσεις, οργανώνουμε τη ζωή μας. Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση. Δεν υποχωρούμε. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε και από εδώ, από αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, από το Σύνταγμα, προς όλες τις κατευθύνσεις, για να γνωρίζουν ότι ο λαός θέλει και πιστέψει τη δύναμή του, μπορεί να αντιμετωπίσει και τις καταστροφές και να ορίσει με τη δική του προοπτική για το μέλλον. Καλή δύναμη σε όλους. Με πείσμα προχωράμε για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Να είστε σίγουροι ότι εμείς θα είμαστε νικητές στο τέλος. Καλή δύναμη σε όλους που παραβρίσκονται σήμερα στο Σύνταγμα.